Λοιπόν, εγώ έχω να συναντήσω την Εύρυκα. Δίκη Βαλαβάνη. Άμα τη βρω ποτέ, έχω κατέβει πάνω κάτω 100 φορές στους οράφους. Τελευταία ευκαιρία. Αχ, παιδιά, εδώ ήταν τόση ώρα. Γεια σας! Έλα εδώ. Όχι, αγάπη μου, συγγνώμη. Έλα εδώ. Τι μυρίζει, Ζουζού. Ρε, τι καλά που έχεις δει. Ναι, είναι πολύ ωραία. Έχουμε παρέα τώρα τα... Ναι. Ναι. Καλέ, αυτός είναι ο καβές μου εδώ, θα τρελαβώ. Μου το έταξε. Δείτε, λίγες ώρες πριν. Τι μου έταξε. Καφέ θα ετοιμάσω. Βουτήματα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και δύο είμαστε σε διατροφή. Οπότε άσε τις λιγούρες. Και έλα να κάνουμε δουλίτσα. Σε περιμένω, φτάνω σε λίγο. Πού τι είναι το μεταξύ, θα πάει πάνω. Α, εγώ έφερα όμως τα light βουτήματάκια μου. Και περιμένουμε και την Εύη. Παιδιά, νάτι, ήρθε! Εδώ είμαι! Δείτε εδώ τι ωραίο αυτό που τη φτιάξανε. Θέλω να μου φτιάξετε και εμένα ένα τέτοιο, εσείς που με ακολουθείτε. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό εδώ πέρα που μου έφερε. Είναι βαφτιστικό. Δεν μπαίνω για κανένα λόγο εδώ μέσα. Δεν είχα μιλήσει. Θα σου ράψω άμα θέλει. Εγώ έχω φέρει no thinking να δοκιμάσω και εγώ εδώ πέρα θα δοκιμάσω όλα τα ραντ. Και μετά ένα από αυτά θα το βάλω για να κάνω pole dancing. Δεν μου κάνει. Εκεί για να τα γελάσουμε. Η έκπληξη της ημέρας λοιπόν. Η έκπληξη της ημέρας. Θα κάνω και εγώ pole dancing. Ή θα προσπαθήσω. Για πες πώς ξεκίνησατε τη ραντ. Ξεκινήσαμε τη ραντ. Βασικά ξεκινήσαμε να κάνουμε pole dancing. Και η αλήθεια είναι ότι η Αμαλία ξεκίνησε πρώτη να κάνει pole dancing. Εγώ την έκραζα γιατί κάνει pole dancing. Τι κάνεις εκεί. Τι κάνεις εκεί. Μετά το δοκίμασα κι εγώ και κόλλησα κι εγώ. Αυτή ευθύνεται γι' αυτό. Σου καλάρεσε μετά. Μου καλάρεσε. Θα σου καλαρίσει και εσένα. Πρόσεχε. Εγώ φοβάμαι λίγο να σας πω. Τι φοβάσαι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα πέσω έτσι κάτω με το κεφάλι. Καλά θα δούμε. Και μετά, πώς ξεκίνησε η εταιρεία, ήταν ένα αστιάκι που της έκανα, η οποία το πήρε σοβαρά και έτσι. Δεν βρίσκατε μήπως ρούχα ή όχι, βρίσκατε ωραία ρούχα. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκαμε. Δεν είχες τότε πολλές επιλογές. Να. Δεν υπήρχαν. Γιατί μετά έγινε λίγο τάση. Ναι, και εμείς κολλήσαμε με το Πολ, είχαμε πάντα και το θέμα με τη μόδα. Ναι. Οπότε έτσι ξεκίνησε. Το είπε για πλάκα η Εύη, το πήρα εγώ λίγο πιο σοβαρά. Εύη, αλλιώς Εύρη ή Ευρυδίκη, έτσι. Βλέπε. Και εγώ πριν έφυσε είπα, ναι. Εύη Ράτζ, εγώ από εκεί μέσα σκεφτόμαστε. Πόσα χρόνια είναι η εταιρεία? 4. Από το 2013. Ναι. Τέλεια. Ρε κορίτσια. Και κάνετε και πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Θυμάμαι τις φωτογραφίες με τον πλεισμό από τα πάρα. Ναι. Με υποβρύχια που είχατε κάνει, ήταν αυτό. Κάνουμε γενικά και τώρα ετοιμάζουμε τα καινούργια. Μπράβο. Ναι. Οπότε κορίτσια, μείνετε συντονισμένες και όσες κάνετε pole dancing και όσες δεν κάνετε και όσες θα κάνετε. Όλες δηλαδή. Και το site είναι www.ratpolewear.com. Τέλεια. Μ' αρέσει που συμπληρώνετε με την άλλη. Ιδες. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Πάμε. Άντε. Για πάμε να μπούμε. Πω, χαμός. Αυτά ποια συλλογή είναι? Αυτά είναι όλα όσα υπάρχουν τώρα διαθέσιμα. Είναι και κάποια από τα καινούργια. Αυτό ξεχώρισα από την πρώτη στιγμή. Ναι. Γιατί είναι αυτό... πάρα πολύ ωραίο. Δες το και πίσω. Πω, τέλειο είναι. Είναι από την καινούργια συλλογή. Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί ρε παιδί μου, το φοράς και γυμναστήριο. Ναι, το φοράς και γυμναστήριο. Όπως γιατί και έχω αυτό κάνω. Το σορτσάκι, το φοράς και γυμναστήριο. Και... Κάτσε να σου δείξω. Αχ, so cute. Ναι. Όπως και αυτό. Ναι, πολύ ωραίο. Και αυτά είναι από τα καινούργια. Αυτό το έχω δει. Επίσης η αγαπημένη μου μπλούζα εμένα είναι αυτή. Λίγο γκλίτερ στη ζωή σου, τέλειο. Λίγο έτσι παγέτα. Τέλειο. Είναι τέλειο. Τώρα κάτι που θα έρθει. Συγγνώμη, αυτό το γουνικό τι είναι εκεί, βλέπω ναι, καλά. Ναι. Το γουνικό. Έχω κι εγώ τέτοια. Είναι πάρα πολύ τάση κορίτσια αυτά. Ναι. Τέλεια.
Το γουνικό είναι κάτι το οποίο τώρα θα βγει. Είναι σε ένα πρώιμο στάδιο. Παιδιά, τι ωραίο είναι αυτό! Μήπως θέλεις να είσαι να το φορέσεις, Αμαλία, το μοντέλο νούμερο 1. Κοίτα τι ωραίο που είναι έτσι με κολανάκι. Δεν είναι τελικό δείγμα, αλλά είναι μια ιδέα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι τέλειο, είναι σαν κουβερτάκι. Ναι. Το παίρνει μαζί σου και βγαίνει. Και χρώμα και ολαστικό. Ναι, είναι σούπερ για χειμώνα, είναι σούπερ για το αεροπλάνο επίσης. Αυτή είναι η αγαπημένη μου φόρμα. Αχ! Να σου πω, δεν αφήνεις τίποτα στην άκρη από αυτά που θα βάλουμε, δεν θα τα ψάχνω. Ναι. Αυτή να σου μάζει στην άκρη. Αυτή είναι απέρατη. Και αυτό θα αφήσω στην άκρη. Όπως επίσης, και αυτό το κολλάν είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Αλλά αυτό που έτσι μας έχει κάνει να ξεχωρίσουμε είναι το βελούδι. Ναι, το έχω κι εγώ αυτό. Ναι, το έχεις και εσύ αυτό. Αυτά. Λοιπόν, ξεκινάω να δοκιμάζω, λέω. Για λίγο. Ουπ. Άρα και θα προλάβουμε να κάνουμε pole dancing σήμερα. Προλάβουμε. Φτάσαμε στη Μάντι. Με την ευρυδίκη. Εγώ είμαι λίγο αγχωμένη. Ναι, εγώ τι να πω. Εγώ νομίζω ότι θα φύγω με καρούμπαλα. Σίγουρα. Όχι, μωρέ. Σίγουρα. Δεν θα σε αφήσουμε. Η Μάντι δεν θα σε αφήσει να φύγεις με καρούμπαλα. Για να... Θα φύγεις λίγο έτσι λαχανιασμένη. Θα φύγω έτσι. Όχι, όχι. Γεια! Καλώ ήρθατε! Γεια σου, Μαντί! Τι γίνεται? Μα! Γεια σου, Μαντί! Γεια σου, Ευρυδίκη! Μα! Μα! Η Μαντί, να ξέρετε, ήταν η πρώτη μου δασκάλα. Στο pole dancing? Ναι. Εντάξει, πέρα από ότι είναι δασκάλα μου κλπ. Ήταν δασκάλα μου γιατί έχουν να πιάσει ο στήλο. Αλλά, ναι, πέρα από δασκάλα μου είναι και πολύ καλή μου φίλη. Και εμένα η πρώτη μου θα είσαι. Η πρώτη μου δασκάλα. Πάμε να ετοιμαστούμε. Α, εδώ βλέπω έχουμε κερά. Ναι, τα καλύτερα. Τα έδειξα και πριν, εγώ τα έκανα τα ψώνια μου, νομίζεις. Εδώ θα πούμε μετά. Ωραία, έλα να αφήσουμε τα πράγματα και να αλλάξουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο χώρος των δοκιμαστηρίων. Σωστά το λέω. Ναι. Των δοκιμαστηρίων. Εδώ θα αλλάξουμε. Και εδώ, α, είναι κλειστά. Να ανοίξουμε. Για να ας ανοίξουμε. Για να δούμε τι κρύβεται εδώ. Αχ, τι ωραία. Είναι για τα κορίτσια. Εδώ είναι ο χώρος περιποίησης των κοριτσιών, ε. Πω πω. Αχ, τι ωραία ροζκάρι κλίτσα είναι αυτή. Θα έρθω να ξαπλώσω κι εγώ να με περιποιηθείτε μετά. Ωαου, wow, αυτά τα φώτα είναι τέλεια. Νιώθω σαν στάρ πάντα όταν τα βλέπω. Λίγο. Αχ, ναι, κάνω μου. Πολύ χαίρομαι. Καλά, πώς μ' αρέσει αυτά, πώς να είναι με φαίνει. Λοιπόν, πάμε στο στήλο. Πού είστε, κυρίες μου, τι θα γίνει? Παρακαλώ. Θα μου αποφεύγετε για πολύ ώρα ακόμη. Τώρα. Έλα, πάμε τα κορμιά. Περάσουμε. Για να τα κορμίσουμε. Έλα.
ξύλο. Τι σκέφτεσαι? Όχι, εγώ θέλω λίγο την άσκηση. Που πάει. Είναι έτοιμο. Να ξεκινήσουμε με μια περιστροφούλα απλή. Περιστροφή είναι κάτω. Αυτό ήθελε και είναι κρυφά. Όχι, όχι. Να έχουμε και κρυφά. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι στρεματάκι. Δεν το χρειαζόμαστε. Μόνο που βάλουμε εδώ να μας το πίσω. Καλέ. Πάνε απλά τα τώρα. Δεν μπορώ να βάλουμε αυτό και αυτά τα τρία έτσι γύρω γύρω. Για να φύγεις. Να μην κάνω κλείσει. Όχι. Θα πάμε σε αυτό το στήλο. Μέσα χεράκι τεντωμένο, το έξω στέλνει τη μασχάλη. Κάνει ένα βηματάκι, ανοίγει το έξω ποδαράκι και στρίβει μέχρι να συναντήσει το πρώτο πόδι. Αυτό λέγεται διαβίωση. Αυτό το γεννάτε! Το ξέρει! Πάμε. Μ' αρέσει να είναι
κοιλιά. Και στην κοιλιά. Χαίρομαι την κοιλιά πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω όμως να θυμηθώ τα παλιά. Αλλά έχει λυσάξει. Έχω λυσάξει. Είναι η αγαπημένη μου. Τα αγαπημένη μου τρίτη. Λοιπόν, περίμενε. Μετά αυτό τι γίνεται, δηλαδή πώ γίνεται να μοιάζει αυτό. Εξελίσσεται, γιατί το συνηθίζει καταρχά. Μπαίνει πιο σωστά τεχνικά. Να. Και πολλά πράγματα που βελτιώνει και προχώνει. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Είχα πάρα πολύ βοηθό. Καλύτερη. Να πούμε λίγα λογάκια για το pole dancing. Ναι, ναι. Εδώ την ειδική. Πού πα. Η κυρία. Έλα τα πίστε, ήθελα να βοηθούσε. Α, συγγνώμη, θέλω να τι θα θέλει. Πόσα χρόνια κάνει pole dancing. Εγώ κάνω σχεδόν 7 χρόνια. Αυτά είναι τα βραβεία που έχω κερδίσει εγώ. Νο, θέματα. Πρόσεχε, μα τα σπάσα. Τα βραβεία τη Μάντη είναι πρωταθλήτρια Ελλάδα. Έχει βγει σε διεθνεί διαγωνισμού τρίτη θέση. Εντάξει. Αυτό είναι το πρωτάθλημα τη Ελλάδα. Τέλεια. Τι είναι το πρωτάθλημα τη Ελλάδα. Είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα που διαπραγματεύει η Ελλάδα. Α, δεν το ήξερα αυτό. Μπράβο, ρε κορίτσια. Ήξερα. Καλά, να το ναι, να ρωτήσω κάτι. Ωραία, κάτι να ξέρουμε. Τι είμαστε στα βραβεία. Θα ήθελα ένα τέτοιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μαμά μου. Τον μπαμπά μου. Πες μας λίγο, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό. Τελείως στοιχεία. Το είχα στο Ιντερνετ και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Έτσι το πραγματικό στοιχείο που είναι. Ναι, δηλαδή ξεκίνησες πρώτα να πήρες κάτι και μετά. Ναι, ναι. Αγόρασες τέλειο και ξεκίνησα. Γύρω γύρω όπου μπορούσα. Τέλεια. Εξελίχθηκε. Να πούμε ότι σε βρούμε. Θα με βρείτε στο Instagram και στο Facebook, μπορείτε να μιλήσετε μαζί μου. Θα γράψω εγώ ένα κουτάκι για τα πληροφορίες για να μπορείτε να απαντήσετε και να το βρείτε, μαζί μας. Και πρέπει κάποιος όταν έρθει να γνωρίζει, που μπορεί να φοβάται, ας πούμε, να γνωρίζει κάποια βασικά, είναι κάτι που πρέπει να ξέρει. Όχι, μπορεί να ξεκινήσει κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με γυμναστική, χώρο, οτιδήποτε. Να πω ότι δεν έχει να κάνει ούτε με κιλά. Δεν έχει σημασία. Η διάθεσή σου φτιάχνει, μόνο που γυρνάς ανάποδα, γυρνάς γύρω-γύρω ή μιλάς και εσύ να πας, πραγματικά και δεν λίγο ανεβαίνει αδρεναλίνη και δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι λίγο σαν παιχνίδι και αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή και ακόμα και πιο διστακτική, θα κολλήσουν παραπάνω όταν ξεκινήσουν. Τέλειο, τολμήστε το. Τολμήστε το. Φοβάμαι και τα ύψη και αυτά τα κίνδυνα βήματα για μένα. Εντάξει. Ψωνίσαμε, ντυθήκαμε όλες μεράτ. Όπως βλέπετε. Παίζουν ακόμα αυτές πίσω. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω αν αυτό το βίντεο σας άρεσε. Γράφτε μου εδώ πέρα τα comment. Σας ρώτησε και η Μάρτη πώς τα πήγα. Γράφτε μου και αυτό. Παρακαλώ να είστε γενικοί. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο και εγώ αυτό το βίντεο. Γράφτε το
Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Είναι η καλύτερη. Σ' αγαπάμε. Γεια σας. Άσε με. Λοιπόν, πάμε σαν είδα. Όχι, δεν είναι παιδιά, δεν ξέρω.